Με 20.000 ευρώ αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Προφανώς όχι. Και όταν σε εμάς η ευθύνη έρχεται στις 20 Ιουλίου, να κάνουμε τι? Να καθαρίσουμε, να προκηρύξουμε διαγωνισμούς, να βρούμε το προσωπικό. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Με συγχωρείτε, επειδή είναι συγκεκριμένη για να σκύλωσε την γνωρίζω. Ο άνθρωπος έχοντας την πύρα 10 τουλάχιστον χρόνο, μου είπε, κυρία Νούλα, θέλετε τουλάχιστον ένα μήνα να λειτουργήσετε τις κατασκηνώσεις. Απλά αυτό σημαίνει τι? Ότι πάμε πλέον μετά το 15 Αύγουστο. Μετά το 15 Αύγουστο, μου λέει ο άνθρωπος, δεν πρόκειται να έρθουν αμαία. Γιατί πολύ απλά οι συνοδοί τους είναι φοιτητές και γυρίζουν στα πανεπιστήμια τους. Έτσι είναι. Επιτρέψτε μου, κυρία Νούλα, επειδή γνωρίζω τη συγκεκριμένη κατασκήνωση, εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο άκερο να έρχεται μια αρμοδιότητα στις 15 Ιουλίου στο Δήμο, ενώ η συγκεκριμένη κατασκήνωση λειτουργούσε από αρχές Ιουνίου τα προηγούμενα χρόνια. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Έτσι είναι. Οπότε, και εγώ αναρωτιέμαι, δεν έκανε σε κανέναν εντύπωση γιατί φέτος δεν λειτουργήσε η συγκεκριμένη κατασκήνωση, και δεν μιλώ για εσάς. Εγώ αναρωτιέμαι, κανένας δεν ενδιαφέρθηκε φέτος να πει γιατί δεν ανοίγει αυτή η κατασκήνωση? Κάθε χρόνο ήταν γεμάτη ζωή από αρχές Ιουνίου. Και φέτος 15 Ιουλίου, με υπουργική απόφαση, όπως είπατε και εσείς, μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα της λειτουργίας της στο Δήμο. Πραγματικά μου κάνει εξαιρετική εντύπωση. Να πω την αλήθεια, όλοι γνωρίζουμε, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας, καταλαβαίνουμε ότι τέτοιες αποφάσεις οφείλονται σε ένα και μόνο λόγο. Στην οικονομική δυσπραγία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και εμείς όταν ήρθαμε σε επαφή με υπάλληλο του Δήμου, μια κυρία Σακελαρίου ή Σακελάρη, αν δεν κάνω λάθος, μας είπε κατά λέξη ότι παίρνει την ευθύνη το Υπουργείο, είναι απόφαση του Υπουργείου να μην λειτουργήσει συγκεκριμένη κατασκήνωση όπως και άλλες κατασκηνώσεις, και ότι τα 20.000 ευρώ με τα οποία μας επιχορηγούν δεν είναι τίποτε άλλο παρά να συντηρήσουμε την κατασκήνωση έτσι ώστε του χρόνου να είναι σε θέση να λειτουργήσει. Μάλιστα. Αυτός είναι ο λόγος και αυτό το γνωρίζουν όλοι. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Καλά, τώρα το 20.000 ευρώ είναι αστείο το ποσό για να μπορέσει να ζητήσει και να λειτουργήσει την κατασκήνωση. Είναι μόνο για να συντηρηθούν οι κατασκηνώσεις μέχρι του χρόνου. Είναι, η κυρία έτσι μας είπε, η κυρία Σακελαρίου, ότι είναι ευθύνη του Υπουργείου. Παίρνουμε εμείς την ευθύνη, δεν χρειάζεται να απολογείται κανείς άλλος. Έχουν κλείσει πολλές κατασκηνώσεις ακριβώς για οικονομικούς λόγους. Τώρα, αν αναρωτιέστε όπως και εμείς, γιατί επιλέχθηκε να κλείσει τις Λεπτοκαριάς ή κάποιες άλλες και να λειτουργήσουν άλλες, αυτό δεν το γνωρίζουμε, το ξέρει το Υπουργείο. Μάλιστα, άρα δηλαδή εδώ έχουμε να κάνουμε με κανονική κλήρωση, δεν τίθεται θέμα, κυρία Νούλα. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο αποφασίστηκε να λειτουργήσουν οι ΜΕΝ και να αποκλειστούν οι ΕΙΔΕ, αλλά κάπως έτσι πρέπει να έχει γίνει. Μάλιστα. Υπάρχει κάποια αντίστοιχη κατασκήνωση η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να φιλοξενήσει κάποια από τα παιδιά που θα φιλοξενούν στις Λεπτοκαριάς και θα πάνε κάπου αλλού μέσα στο δικό σας το Δήμο, ναι? Όχι. Δεν υπάρχει. Όχι. Η κατασκήνωση αυτή, όπως είπατε μόνο σας, τη γνωρίζετε, είναι ιδανική γιατί είναι ακριβώς στη θάλασσα. Τα παιδιά είναι πολύ εύκολο να κάνουν το μπάνιο τους, ακόμη και αυτά. Όχι απλά τη γνωρίζω, κυρία Νούλα, αλλά υπήρξα και ένας από τους εθελοντές στα προηγούμενα χρόνια. Ακόμη καλύτερα, τότε τα ξέρετε από πρώτο χέρι. Ακριβώς. Μα γι' αυτό μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήθελα να σας πω, εννοείται ότι το ποσό των 20.000 ευρώ είναι αστείο για να μπορέσει να λειτουργήσει. Έστω 15 μέρες δεν μπορεί να λειτουργήσει με τα συγκεκριμένα χρήματα. Διότι, αν δεν κάνω λάθος, αν πληρώνουν τα ΜΕΑ ή ηλικιωμένοι, πληρώνουν απολύτως συμβολικά ποσά. Ναι. Οπότε είναι καθαρά θέμα της κατασκήνωσης να μπορέσει να τους ιτήσει και να τους φιλοξενήσει. Άρα τα 20.000 ευρώ είναι πάρα πολύ λίγα για να λειτουργήσει έστω ένα 15 ημερό, όπως είπατε, μετά το 15 Αύγουστο. Τώρα για τον χρόνο δεν ξέρω τι να σας πω. Δηλαδή... Ακόμη και αν είχαμε τα χρήματα αυτή τη στιγμή που δεν τα έχουμε, είναι και το προσωπικό. Αυτή δεν είναι οποιαδήποτε κατασκήνωση. Θέλει, φαντάζομαι, εξειδικευμένο προσωπικό. Εμείς δεν διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Σαφέστατα, ναι, εννοείται. Δεν μπορούμε να πάρουμε μια τέτοια απόφαση και λέμε: ωραία, αύριο λειτουργούμε. Πώς θα τη λειτουργήσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πραγματικά αίσθημα ευθύνη σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι εύκολο. Ούτε παίζουμε με ψυχές παιδιών που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη προσοχής. Λοιπόν. Για την ιστορία να πούμε γιατί πράγμα μιλάμε καταρχήν, διότι δεν την ξέρουν όλοι αυτή την κατασκήνωση, και να πω ότι είναι μια κατασκήνωση που βρίσκεται στη Λεπτοκαριά Πιερίας, είναι μια κατασκήνωση από την οποία έχουν περάσει τα μισά μέλη των ΚΑΠΗ της Κεντρικής Μακεδονίας τουλάχιστον τις τελευταίες 2 δεκαετίες, τα λέω σωστά? Έτσι.
τα τελευταία χρόνια εκτός από ηλικιωμένους άρχισε να φιλοξενεί και παιδιά με αναπηρία, τα οποία σαφέστατα και χρειάζονται και εξειδικευμένο προσωπικό και έχουν και άλλες απαιτήσεις από τους ηλικιωμένους. Και πέρσι, μάλιστα, από ό,τι λέει ο κύριος Κωνσταντόπουλος, όπως διάβασα στο δημοσίευμα της Μακεδονίας, ο πρώην Υπουργός Υγείας είχε γίνει μια γενναία ανακαίνιση της συγκεκριμένης κατασκήνωσης που κόστησε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και όντως υπάρχουν αυτά τα πράγματα, γιατί την επισκέφθηκα και μόνος είδα αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και φέτος ουσιαστικά δεν τη λειτουργούμε. Άρα πληρώσαμε λεφτά του ελληνικού λαού 400.000 ευρώ για να μην τη λειτουργήσουμε φέτος. Και αυτό θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Συγγνώμη, αυτό δεν μου κάνει εντύπωση. Εδώ πληρώσαμε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια και αφήνουμε τα Ολυμπιακά ακίνητα και. Έτσι. Καλά, ναι. Δεν μου κάνει πλέον εντύπωση αυτή τη χώρα. Συγγνώμη που μιλάω έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο καταρχήν. Να σας ζητήσω να έρθετε να τα πούμε από κοντά σας, παρακαλώ, μία από τις επόμενες ημέρες. Θα προσπαθήσω, γιατί ξέρετε, είμαστε τουριστικός δήμος και γίνεται. Το γνωρίζω. Εγώ πάντως από εσάς, αντιδήμαρχε και από πλευράς του Δημάρχου, θα ήθελα να αποσπάσω μια δέσμευση ότι θα κάνετε τα δύνατα δυνατά τουλάχιστον του χρόνου να λειτουργήσει η κατασκήνωση, διότι παρά την ψυχρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε το θέμα αυτό από το Υπουργείο, μην ξεχνάμε ότι είναι πολλά τα παιδάκια τα οποία αυτή τη στιγμή είναι λυπημένα, διότι δεν θα κάνουν διακοπές με τους φίλους τους. Πολύ καλά το είπε ο κύριος Μπαστρογιάννης. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε την Αντιδήμαρχο Δίου Ολύμπου, φίλες και φίλοι. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλώς απόγευμα.